Καλησπέρα. Είμαστε στον Άγιο Θωμά του Νιου Τζέρζεϊ για τον καθιερωμένο εορτασμό των τριών ιεραρχών και των ελληνικών γραμμάτων υπό την Ιερά Μητροπόλη της Νέας Ιερσέης. Έχουμε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μαζί μας και τις εκκλησίες και τη συμμετοχή όλων των ελληνικών απογευματινών σχολείων της περιοχής της Μητροπολιτικής Περιεφίας Μίζωνος Φιλαδελφίας της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης. Είμαστε μαζεμένοι εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Θωμά για να γιορτάσουμε τους τρεις ιεράρχες και τα ελληνικά γράμματα. Τα παιδιά μας θα τραγουδήσουν ύμνους και τους τρεις ιεράρχες θα πούν ποίηματα και θα χορέψουν. Ας τα απολαύσουμε. Μαριλένα Δράκου και το Κόσμος Φίλη. Και τέλος ίσως από την αναγκή των πιστών κάθε γωνιάς της πατρίδας μας. Once a year, Metropolitan Evangelos of New Jersey invites his Greek Orthodox parishes of Philadelphia to gather for an annual event known as the Three Letters Day. The event recognizes three holy hierarchs, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom. These highly influential bishops of the early church played pivotal roles in shaping Christian theology and are recognized for bringing Hellenes the Greek letters. This past Sunday, St. Thomas Greek Orthodox Church in Cherry Hill played host to this year's annual event, which was filled with poem and song. They called it the Hymn of the Day, and the Greek school students who gathered on stage from across the Delaware Valley sang it with pride to start this year's performance. Όπως ψάχνετε και στο τροφάριό τους, τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος. Και οι τρεις έδειξαν προσήλωση στην χριστιανική θρησκεία. Η ζωή τους ήταν γεμάτη από τους αγώνες τους για αυτή. Τα συγγράμματά τους, αλλά και η προφορική τους διδασκαλία, έδωσαν δόξα και έγκριση στην χριστιανική παιδεία. Καλοχημένη με τα βαθιά νοήματα της θρησκείας, και άλλες γνώσεις της αρχαίας ελληνικής σοφίας, συνδύασαν τις γνώσεις τους αυτές και πρόσφεραν τις πρώτες βάσεις στη διαμόρφωση της ελληνοχριστιανικής παιδείας και του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Για τη μεγάλη προσφορά τους στα γράμματα, ανακηρύχθηκαν άγιοι προστάτες των γραμμάτων, των μαθητών και γενικά της σπουδάζουσας νεολαίας. Για τη σοφία τους και τη χριστιανική τους ζωή, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους ονόμασε Άγιους και γιορτάζουν ο καθένας ξεχωριστά. Η εορτή των τριών ιερχών είναι η εορτή των γραμμάτων, η ιστορία καθιέρωσης της γιορτής της εκπαίδευσης. Οι τρεις ιεράρχες έκαναν τον χριστιανισμό παγκόσμια πιστή που συγκελέγεται με τον κόσμο, με την οικουμένη, με όλους δηλαδή τους ανθρώπους. Αυτό το πέτυχαν περνώντας μέσα από τη σκέψη της αρχαίας γνώσης και της φιλοσοφίας που είχε διαποτίσει τότε όλη την Οικουμένη. Ποιο ήταν το μυστικό των τριών ιεραρχών? Μεγάλοι φιλόσοφοι και συγγραφείς της αρχαιότητας όπως ο Πυθαγόρας, ο Ταλής, ο Εσχύλος και άλλοι είχαν μονοθεϊστικές αντιλήψεις. Φυσικά και στα ορφικά μυστήρια της Τράκης γίνεται λόγος για την ύπαρξη ενός τον μοναδικού Θεού.
Αυτή ήταν μια τεράστια δεξαμενή της μνήμης και της γνώσης της ανθρωπότητας που είχε την πίστη και την προσδοκία του Ανός Θεού. Συν της άλλης, η ελληνική γλώσσα ήταν αυτή που πρόσφερε και τα πρόσφερε στο μέλλον τους όρους τους δογματικούς με τους οποίους κωδικοποιήθηκαν και έγιναν αντιληπτές στις συλλογικές αλήθειες. Πότε όμως, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, οι Άγιες Μορφές των Τριών Ιεροφών ταυτίστηκαν με τα ελληνικά γράμματα, ώστε ο κοινός γιορτισμός της μνήμης του να καθιερωθεί ως γιορτή και της εκπαίδευσης. Και έχουμε επίσης κοντά μας τον κύριο Στάθη Καραντώνη, τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροχής του Αγίου Θωμά, εδώ στο New Jersey. Καλησπέρα, κύριε Καραντώνη. Της διοργανώτριας εδώ, σωστά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είδατε τη γιορτή μας απόψε? Μια καταπληκτική βραδιά, η λαμπρή γιορτή των γραμμάτων. Ευχαριστούμε το δεσπότη μας, τον Μητροπολίτη, που ήρθε και παρευρέθηκε σημερινή γιορτή. Ευχαριστούμε όλους τους Άγιους Πατέρες των Εκκλησιών. Όλα τα παιδιά κάναν μια καταπληκτική δουλειά. Ευχαριστούμε όλους τους δασκάλους τους, τις διευθύντριες, τους διευθυντές των δασκάλων. Να συνεχίσουμε έτσι για ακόμα μια χρονιά και του χρόνου θα τα πούμε στο Upper Darby. Σωστά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, πολύ ωραία γιορτή και του χρόνου με υγεία. Έχουμε κοντά μας τον αντιπλίαρχο κύριο Κωνσταντίνο Καλκανδί. Καλησπέρα. Θα μας πείτε λίγα λόγια. Σήμερα παρευρεθήκατε εδώ. Είμαστε μεγάλη μας χαρά που είσαστε εδώ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χαρά ήταν δικιά μου. Είδα την άνοιξη του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας να ανθίζει εδώ, βλέποντας εδώ όλα τα παιδιά του ελληνισμού και της Ορθόδοξης πίστης να εκδηλώνονται ελληνικά στη γιορτή των ελληνικών γραμμάτων. Χάρηκα πάρα πολύ που παρήσαμε σε αυτή τη γιορτή και εύχομαι καλή δύναμη σε όλους. Αυξάνεται και προοδεύει. Πως βλέπω εις το πρόσωπο αυτών των παιδιών μας αγάπη για τον Χριστό, για την Εκκλησία τους και για την μακρινή πατρίδα τους, τη μάνα Ελλάδα. Είναι γεννημένα εδώ, δεύτερης και τρίτης και τέταρτης γενιάς. Κι όμως, με πολλή δυσκολία μπορώ να διακρίνω ότι δεν είναι Ελλαδίτε. Συμφωνείτε, κύριε Αντιπλίαρχε? Γεννημένα εδώ. Τα περισσότερα από αυτά δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Κι όμως είναι Ελληνάκια. Έλληνες, υπερήφανοι για αυτό που είναι, Ελληνοορθόδοξοι Χριστιανοί. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους ιερείς μας, τους που υπηρετούν με πίστη και αφοσίωση το εθνικοθρησκευτικό, την εθνικοθρησκευτική αποστολή τους σε αυτή την περιφέρεια της Φιλαδελφίας. Πολλές